Χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος» μας αυτή την ώρα μαζί σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά σας, ως επίσης και το πρωί 2 ώρες, 8 με 10 στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου, στους 97,2. «Εμείς και ο κόσμος» μας ραδιοφωνικά, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Και «Εμείς και ο κόσμος» μας τηλεοπτικά, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Δύο εκπομπές, ένας κοινός τίτλος καθημερινά, με διαφορετικά θέματα και καλεσμένους. Μας τιμάει η παρουσία σας και τα ποσοστά τηλεθέασης ως επίσης. Μας συγκινείτε. Ο Θεός να σας έχει πάντοτε καλά. Πρώτο μας θέμα για σήμερα, με ένα πιάνο και την κυπριακή σημαία στις ψηλότερες κορυφές του κόσμου. Δεν είναι από την Κύπρο. Αγαπάει όμως τόσο πολύ την Κύπρο που αποφάσισε ότι θα την τιμά ως μουσικός και ως δασκάλα μουσικής, η οποία έχει και διεθνώς ένα ρεπερτόριο και, και απήχηση, να επισκέπτεται τις ψηλότερες κορυφές αυτής της γης με ένα όργανο και το σήμα της Κύπρου πάνω σε αυτό, τιμώντας έτσι τον χώρο και τον τόπο που διαμένει και προσφέρει για αρκετά χρόνια τώρα. Στο στούντιο μαζί μας η κυρία Τατιάνα Στούπακ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ που με κάλεσατε σε αυτό το πρόγραμμα. Είναι η χαρά μου. Χαρά δική μας. Θα πρέπει να πούμε ότι κατάγεστε από τη Ρωσία. Ναι, είμαι από την Ρωσία, από Άγια Πετρούπολη. Μάλιστα. Ήμουν μισή ζωή μου εκεί και που ήμουν 21 χρονών, μετακόμισα στην Κύπρο και από τότε έχει παραπάνω από 15 χρόνια είμαι στην Κύπρο. Άρα πια η Κύπρος 15 χρόνια ως επαγγελματίας μουσικός επίσης είναι η πρώτη πια πατρίδα. Ναι, βέβαια. Οι σπουδές μου έκανα στην Ρωσία, όμως συνέχιζα να κάνω μαθήματα εδώ στην Κύπρο, διότι θέλω οι υπόλοιποι άνθρωποι μετά από μένα που μικρά μωρά θα μάθουν μουσική και να ξέρουν αυτό που ξέρω εγώ. Μάλιστα. Και πόσα χρόνια είστε δασκάλα μουσικής? 6 χρόνια. 6 χρόνια τώρα. Ιδιαίτερη αγάπη για τη μουσική, άρα προσπαθείτε με τον τρόπο αυτό να μεταφέρετε και στους μαθητές σας. Ναι, σωστά. Να αγαπήσουν την μουσική. Σε ποιο όργανο διδάσκετε? Έχουμε όλα μουσικά όργανα στο σχολείο μου. Είναι πιάνο, vocal, γιτάρα, bass γιτάρα, electro γιτάρα, drums, saxophone, violin, από όλα. Μάλιστα. Εσείς τι όργανο διδάσκετε? Εγώ μόνο πιάνο, γιατί σπούδασα 11 χρόνια στο σχολείο και ακόμα 5 χρόνια στο κονσερβατόριο. Και είναι πολλά χρόνια, είναι μόνο πάρα πολλά χρόνια. Πιάνο παίζω. Γνωρίζω πολύ καλά τι εννοείται και θέλει και πάρα πολύ προσπάθεια και πολύ μελέτη και πολύ practice, ναι, εξάσκηση σίγουρα. Και πολύ δουλειά. Ναι, σωστά. Όταν ήμουν μωρό, έκανα πρακτική κάθε μέρα, 8 ώρες την ημέρα, κάθε μέρα. Δεν είχα διακοπές. Καλοκαίρι πρέπει να μάθεις καινούρια κομμάτια που θα έρθει Σεπτέμβριο και να πας σχολείο, να δείξεις καινούριο πρόγραμμα. Βέβαια. Θέλει πολύ δουλειά. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και πώς αποφασίσατε να τιμήσετε την Κύπρο με αυτόν τον τρόπο, ανεβαίνοντας στις ψηλότερες βουνοκορφές? Καταρχάς, ποιος σας έμαθε να σκαρφαλώνετε στα ψηλότερα βουνά? Είναι παράλληλη η αγάπη με τη μουσική ή κάποιος άλλος στην οικογένεια ασχολείται? Κανένα στην οικογένεια, απλά ήταν ξαφνικά, είδα στο ίντερνετ ότι γυρεύουν άτομα να πηγαίνουν μαζί παρέα στο πρώτο μου βουνό. Ήταν Ελμπρούς, είναι πιο ψηλό βουνό της Ευρώπης, 5.600 κάτι μέτρα. Και επειδή μου αρέσουν τα βουνά, είπα, οκ, μπορείτε να με πάρετε μαζί, σας θέλω να έρθω και εγώ. Έτσι γράφτηκα στην ομάδα. Άρα είναι μια ομάδα η οποία ανεβαίνει στα ψηλότερα βουνά, στις ψηλότερες βουνοκορφές όλου του κόσμου και τους ακολουθείτε. Ναι, όμως η ομάδα είναι κάθε φορά διαφορετική. Μάλιστα. Απλά έτυχε μου ότι βρήκα κοινούς ανθρώπους που τους ήξερα και είπαμε να πάμε όλοι μαζί. Πάρα πολύ καλά. Έτσι πήγαμε στο Ελμπρούς. Μετά ήταν δεύτερο βουνό, Κιλιμαντζάρο. Το Καλιμάντζαρο. Ναι, πιο ψηλό βουνό, είναι πιο ψηλό βουνό της Αφρικής, σχεδόν 6.000 μέτρα. Μάλιστα. Κανένας δεν πήγε
πήγε από πρώτη ομάδα. Ήταν καινούρια ομάδα. Μάλιστα. Δεν τόλμησε κανένας από την πρώτη. Ναι. Εσείς όμως τολμήσατε και το δεύτερο βουνό. Ναι. Και μετά, επειδή γράφτηκα στο όνειρο μου να είμαι στο Book of Guinness με το World Record που θα είναι στο Γενάρη, είπα πρέπει να κάνω πρακτική. Πριν να πάω, είναι σχεδόν 7.000 μέτρα. Μάλιστα. Και έτσι είδα πάλι στο ίντερνετ ότι γυρεύουν για ομάδα άτομα όποιοι θα πηγαίνουν στο Ιράν. Και ήταν στο Σεπτέμβρη. Και έτσι πήγα στο Ιράν το Σεπτέμβρη να κάνω πρακτική, γυμναστική. Για να μπορέσετε να εξασκηθείτε για να ανεβαίνετε πιο εύκολα την ορειβασία. Γιατί δεν είναι. Όμως, άλλο το να βγαίνετε με τη στολή του ορειβάτη και τα μπαστούνια και όλα τα γυαλιά και τα σκουφιά και μετά να προσπαθείτε μέσα σε αυτό το κρύο, κουβαλώντας και ένα μουσικό όργανο, να παίζετε στο ψηλότερο σημείο και μάλιστα αυτό το όργανο να έχει πάνω και την Κύπρο. Ναι, με μουσικό όργανο έγινε μια ιστορία. Βασικά, στο πρώτο μου βουνό, στο Elbrus, πήρα keyboard. Ήταν 7 κιλά. Ηλεκτρικό πιάνο. Ηλεκτρικό πιάνο. Με μπαταρίες, πήρα μαζί μου ένα κουτί με γεμάτο μπαταρίες, διότι όταν είναι κρύο, μπαταρίες δεν δουλεύουν. Δεν δουλεύουν, ναι. Πήραμε το πιάνο, ήταν 7 κιλά πάνω, έπαιξα όλα καλά. Στο Κιλιμαντζάρο όμως, επειδή 7 κιλά είναι πάρα πολλά. Και για να τα κουβαλάς. Ναι, και Κιλιμαντζάρο είναι πιο ψηλό, αποφάσισα να παίζω κάτι καινούριο μουσικό όργανο. Και έτσι σκέφτηκα τι μπορώ να μάθω που δεν μπορεί ο άνθρωπος να βρει κάθε μέρα, να ακούει, να το βλέπει. Και είμαι σίγουρη ότι στην Κύπρο είμαι η πρώτη προς το παρόν και μοναδιά όποια έχω αυτό το μουσικό όργανο. Πώς λέγεται αυτό το μουσικό όργανο, το ξύλινο με τις χορδές, μοιάζει πάρα πολύ με ούτι. Γκούσλι. Γκούσλι. Και είναι traditional ρωσικό, πολύ παλιό. Είναι παραδοσιακό ρωσικό όργανο. Ναι. Μάλιστα. Και βρήκα στο ίντερνετ μια δασκάλα, διότι δεν μπορείς να βρεις ούτε δασκάλα, να σε μάθει. Για να σας δείξει. Ναι. Και ζήτησα μαθήματα να μάθω ένα κομμάτι, όποιο έπαιξα στο Κιλιμαντζάρο. Στο Κιλιμαντζάρο. Ήταν Twin Peaks. Μάλιστα. Αλλά γκούσλι ήταν πολλά ωραία, ήταν μεγάλα πάλι, ήταν 6 κιλά. Βαρετά και είχαν κάτι σχέδια πάνω, γι' αυτό όταν παίζεις δεν βλέπεις πολύ καλά και είναι δύσκολο για το μάτι. Μα ναι, και όταν το βλέπεις και ανάποδα είναι επίσης πιο δύσκολο. So, όταν αποφάσισα να κάνω World Record, εμείς είχαμε συζήτηση με τα γραφεία του Book of Guinness περίπου 2 χρόνια, διότι παίρνει πολύ καιρό μέχρι να σου απαντήσουν, μέχρι εσύ να τους απαντήσεις. Έτσι είχαμε κουβέντα, μέχρι έκανα approve τι μουσικό όργανο μπορώ να πάρω μαζί μου για να σπάσω το record. Πρέπει να είναι μουσικό όργανο από όρκεστρα. So, οι γκούσλοι προηγούμενοι δεν ήταν από όρκεστρα. Και αυτό είναι. Αυτό δεν είναι γκούσλοι από όρκεστρα. Είναι, λίγο. Άρα για να φτάσετε στο παγκόσμιο ρεκόρ έπρεπε να είχατε ένα όργανο που να συμπεριλαμβάνεται σε ορχήστρα. Ναι. Ας πούμε το digital πιάνο, ηλεκτρικό πιάνο δεν δέχονται, δεν γιατί είναι. Μπορεί να παίζει μόνο του. Πρέπει να παίζω 15 λεπτά. Κάθε κομμάτι που να παίζω να είναι όχι πριν λίγα από 2 λεπτά, δηλαδή μάλιστα. Από 2 λεπτά και πιο πάνω. Μάλιστα. Δεν μπορώ να παίζω ένα κομμάτι συνέχεια 15 λεπτά. Πρέπει να είναι διαφορετικό ρεπερτόριο. Ναι, μουσική δεν πρέπει να είναι να έχουν αξίες το copyright. Μάλιστα. Διάλεξαμε παλιά κομμάτια. Έστειλαμε τους και αντίγραφα μουσική. Των τίτλων και της μουσικής. Και εγκρίθηκαν όλα. Ναι, τώρα είμαστε εντάξει. Είμαστε έτοιμοι. Και ποια είναι η επόμενη προσπάθεια. Η επόμενη προσπάθεια να έχω 10 μάρτυρους μαζί μου πάνω, να πουλήσω εισιτήρια. Θα πρέπει να υπάρχουν και 10 άτομα που να επιβεβαιώνουν ότι πήγατε και ότι παίξατε. Διότι το τίτλο είναι «Η πιο ψηλή συναυλία στην πλανήτη». Η πιο ψηλή σε υψίμετρο συναυλία στον πλανήτη. Ναι. Πότε θα γίνει αυτή η συναυλία. Εγώ φεύγω 1 του Γενάρη, 3 του Γενάρη φτάνω με
Μεντόσα, είναι τη Αργεντίνα. Μάλιστα. Βασικά, Λατινική Αμερική ουσιαστικά θα πάτε. Ναι, είναι Αργεντίνα, όμως αυτό το βουνό που είναι 7, σχεδόν 7.000 μέτρα είναι πιο ψηλό βουνό τη Νόρθ Αμερική κοντινέντ και South Αμερική κοντινέντ. Δηλαδή όλη τη Αμερική είναι πιο ψηλό Αμερικής, βουνό. Το πιο ψηλό βουνό. Ναι, και πάμε πάνω περίπου 3 εβδομάδες. 1η Ιανουαρίου όλα αυτά. Ναι, 1η Ιανουαρίου φεύγω, 3 μέρες με παίρνει να φτάσω στον Μεντόσα και 3 του Γενάρη ξεκινώ το την ανάβαση. Ταξίδι. Ναι. Μάλιστα, για να ανεβείτε. Πόσες μέρες θα χρειαστεί για να ανεβείτε στην κορφή? Ως 20 του Γενάρη ελπίζω θα είμαι 17 μέρες. Πάνω. Είναι πολλές. Ναι, πολλές. Και θα πρέπει να κατασκηνώνετε σε κάποια σημεία, να σταματάτε, να διενυχτερεύετε. Ναι, ναι, βέβαια. Την επόμενη μέρα ούτω καθεξής. Πάμε συνέχεια πάνω. Θα είναι κάπου σαν τόπος που μπορούμε να κοιμηθούμε. Ναι, σωστά. Ναι. Καταφύγια κλπ. Ναι. Το όργανο το μουσικό όμως, το ούσλι, θα είναι μαζί σας. Ναι, βέβαια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να παρακολουθήσουμε κάποιες φωτογραφίες από τις μέχρι τώρα προσπάθειές σας στα τρία βουνά και να επανέλθουμε, παρακαλώ. Εντάξει. Εξαιρετικά, μας κάνετε περήφανος να ξέρετε. Φοράτε και τη στολή και έχετε και την ελληνική σημαία και έχετε το όνομα σας πάνω. Σας τιμά και μας τιμά παράλληλα και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή. Διότι όταν εγώ πάω στα πιο ψηλά βουνά της πλανήτη, είναι πολύ λίγοι ανθρώποι που ξέρουν πού είναι Κύπρος. Η Κύπρος είναι μικρό νησί και εγώ θέλω να ξέρουν όλοι. Και όταν ξεκινώ και παίζω μουσικό όργανο πάνω, υπάρχουν ανθρώποι από άλλες χώρες. Σωστά. Και είναι περήφανη. Ω, τι είναι αυτό το μουσικό όργανο. Ω, τι είναι αυτό, αυτό το σχήμα που έχει πάνω. Ήρθατε, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Είστε άξιος πρεσβευτής μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέσβυρα, πιο σωστά. Και να είστε πάντοτε καλά. Να δούμε και το επόμενο βίντεο που είναι 3 γυναίκες ή μια ψηλά κορφή και μετά να ετοιμαστείτε για να μας παίξετε ένα κομμάτι. Αν ναι, έχετε σωστά. Βέβαια. Παρακαλώ στο κοντρόλ. Женщины Кипра почти сделали это. Татьяна Ступак сейчас будет играть на гуслях. Татьяна. Татьяна did it. Congratulations. Yes. He did it. Дема Лентис. Конкорд. Браво.
Αγαπητή μου Τατιάνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά και είμαι σίγουρος ότι όλη αυτή η προσπάθεια θα συνεχίζεται. Για να σου δώσω λίγο χρόνο για να ξεκουραστείς, δείξε μας λίγο μπροστά το μούσλι, ναι, μάτω εδώ. Πολύ ωραία. Να το δούμε και από την πίσω μεριά. Ναι, ναι. Μάλιστα, και το όνομά σου και η κοινός. Ναι. Μας τιμάς και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ, πάμε στο επόμενο βίντεο, αν έχει κλείσει. Μόνο εσύ ξέρεις πόσο παγωμένα είναι τα δάχτυλα σε εκείνες τις βουνοκορφές με όλο αυτό το χιόνι και πώς μπορείς να παίξεις. Ναι, η αέρα πάνω φυσά πάρα πολλά. Ναι. Και ας πούμε τώρα στο Ιράν, στο Dima Vent ήταν πλην 17. Στο Ελμπρούς που είναι όλο χιόνι μπορεί παραπάνω από 25-30, κάπου εκεί. Τώρα που να πάω στο Ακουνκάγκο είναι πλην 50 μάλλον. Πάμε στο Καλιμάντζαρο, να σε δούμε και εκεί. Ναι. Παρακαλώ. Και από το Κιλιμάντζαρο να πάμε πιο χαμηλά. Να πάμε στο Λίβερπουλ. Γιατί σε εντόπισα και εκεί κάνοντας την προεργασία για να έρθεις σήμερα εδώ, όπου στον καθεδρικό ναό του Λίβερπουλ, τον γνωστό αυτό αγγλικανικό όργανο, το διασημότερο στο Ηνωμένο Βασίλειο, είχε την τιμητική του γιατί κάθισε σε αυτό και εκτέλεσε ένα κομμάτι. Πρέπει να ήταν εκπληκτική η εμπειρία. Ναι, αυτό ήταν φέτος, στο Αύγουστο πήγα. Μάλιστα. Στο Λίβερπουλ μαζί με... Βασικά έχω ένα φίλο της οικογένειας που είναι Εγγλέζος, David Pentecost, είναι ο κομπόζερ, γράφει μουσική. Μάλιστα. Και τον εκτιμώ και πάρα πολύ, διότι αυτός αγαπά τόσο πολύ τη μουσική
μουσική, ότι αυτός με έκανε να παίζω στην Κύπρο. Εμείς γνωριστήκαμε στο 2012. Αυτός είχε μικρό μουσικό κύκλο που βρίσκαν ανθρώποι που αγαπούν μουσική στο σπίτι να παίζουμε. Γιατί όταν μετακόμισα στην Κύπρο, πριν να ανοίξω το σχολείο μου, δεν ήξερα τι να κάνω και ήμουν ακόμα νέα. Ήταν δύσκολο. Από μία χώρα σε άλλη και δεις ένα μικρό νησί. Γνωριστήκαμε και ξεκίνησα να παίζω στο κύκλο του Ντέβιτ στα σπίτια. Μάλιστα. Απλά έτσι για αυτό μας να περάσουμε όμορφα και καλά. Και μετά ο Ντέβιτ μου είπε, Τατιάνα, γιατί δεν κάνεις συναυλίες. Και επειδή κανένα δεν με ξέρει εμένα ότι μπορώ να παίζω σε κάποιος, μπορεί να μου δώσει θέατρο χωρίς να ξέρει, τουλάχιστον να ακούει πώς παίζω. Και έτσι πήγαμε σε ένα στούντιο, recording studio, που ακόμα κάνω ηχογραφές μου. Ναι, και πήγα και πριν μια εβδομάδα να κάνω ηχογραφή του Γκούσλι, κάνουμε βίντεο κλιπ, σαν promotion το ταξίδι που να κάνω το World Record, είναι στο Σούνι. Και έκαναμε CD και έστειλαμε σε όλα θέατρα. Και έτσι όλοι άκουσαν και είπαν: «Οκ, μπορείς να νοικιάσεις θέατρο, να κάνεις συναυλίες». Και έτσι και έγινε. Ναι, και έτσι έγινε. Και επειδή ο Ντέβιτ είναι Αγγλιάζος και έχει αρχές, είναι από την Αγγλία, από Λονδίνο, αυτός εκεί έχει και φίλους, όποιοι και είναι στην μουσική. Ναι. Και πήρε την άδεια. Και, ναι, αυτός με έγραψε εκεί, έκανε connection, πήρε σε Άζια όλα. Και εγώ ήμουν τυχερή, γιατί αυτό το όργανο έχει 10.500 pipes, σωλήνες. Μουσικές σωλήνες. Και είναι πιο μεγάλο όργανο της Αγγλίας. Ναι, και είναι στα top 10 μεγαλύτερα του κόσμου. Ναι, το αγγλικανικό αυτό όργανο με τα δάχτυλα, τα επιδέξια της Τατιάνα Στιούπακ στο βίντεο που ακολουθεί. Δεν τα βάζει κάτω, γιατί μπορεί να ανεβαίνει στις ψηλότερες βουνοκορφές, να πηγαίνει σε ημιωρινές και ορεινές και παιδινές περιοχές, η Τατιάνα. Πάει όμως και στο βυθό. Έφτασες και στο βυθό της θάλασσας με ένα πιάνο, είδα. Σε ένα βίντεο, όπου έπαιξες πιάνο στη θάλασσα. Ναι, στη θάλασσα. Ήταν στη Λιμεσό. Αυτό να σας πω πώς έγινε. Αρέσει που το λες τόσο απλά, ναι. Εγώ και ο σύζυγός μου, ο Σεργέη, αποφάσισαμε να μάθουμε πώς να κάνουμε diving, free diving, δηλαδή χωρίς οξυγόνο. Ναι, διότι ήδη έχουμε Άζια με οξυγόνο και σκέφτηκαμε να μάθουμε κάτι καινούριο. Κάτσε λίγο, θέλουμε να βρούμε κάτι καινούριο που μπορούμε να δοκιμάσουμε. Ναι. Και όταν έκλεισαμε το κουρς, the first level, μάλιστα, ήταν για 10 μέτρα, χωρίς οξυγόνο. Ήταν και καλοκαίρι, ο Σεργέη λέει, άντε να πάρουμε το πιάνο κάτω, γιατί εσύ παίρνεις το. Και κατεβάσατε ένα ολόκληρο πιάνο στο βυθό, στα 10 μέτρα. Ναι, και έβαλαμε το πιάνο κάτω στην θάλασσα, στο Lady Smile. Μάλιστα. Πήρα τηλέφωνο
τηλέφωνο τον δάσκαλο μας και λέω «Τι κάνεις ερχόμενο Σαββατοκύριακο, έχουμε μια ιδέα, αν μπορείς να μας βοηθήσεις να κατεβάσουμε ένα πιάνο στο βυθό». Ναι, αυτό δεν πίστεψε. Είναι πάντως πιο γνωστός δάσκαλος, είναι Σάββας, ο οποίος κάνει training, κάνει world champion που κατεβαίνουν ανθρώπινα 30 μέτρα και πιο ακόμα κάτω, χωρίς οξυγόνο. Εντάξει, εγώ έχω φόβο, 10 ήταν το limit μου. Ναι, είναι που είναι πολλά. Ναι, και λοιπόν είσαι ακόμα μερικούς φίλους μου. Και έτσι και έγινε. Ναι, έτσι έγινε. Ο Σεργέ έκανε και σούβλα στην θάλασσα, μας περίμενε μέχρι να κάνουμε το βίντεο. Έχετε κυπροποιηθεί εντελώς. Ναι, ναι, βέβαια. Όμως το πιάνο έσπασε, βέβαια, όταν το κατέβησε, δεν μπορούσαμε να το αφήσουμε κάτω, είμαστε Greenpeace, έβγαλαμε το πιάνο πάνω και μέχρι να να μετακινηθεί, έπαθε ζημιά. Ναι. Μάλιστα. Πάμε να δούμε το βίντεο. Παρακαλώ, πάμε στο βυθό. Τατιάνα, καλή επιτυχία στις 3 του Γενάρη, όπου για 17 μέρες ανεβαίνεις στο ψηλότερο βουνό της Αμερικανικής Υπήρου, Λατινική Αμερική συγκεκριμένα, και θα χαρώ όταν θα έρθεις να δείξουμε και από εκεί πλάνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, τώρα ετοιμάζω, κάνω τα πάντα. Κάνω 5 φορές την ημέρα μαθήματα γκούσλι, κάνω 5 φορές την ημέρα personal training, γυμναστική, όλα. Και για να μπορέσεις να είσαι έτοιμη. Ναι, εγώ δεν φεύγω από εκεί μέχρι να κάνω αυτό που θέλω. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Το απέδειξες άλλωστε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε που τιμάς την Κύπρο. Ευχαριστούμε που με το ταλέντο σου δίνεις αισιοδοξία, γιατί το χρειαζόμαστε αυτή την εποχή, και με το χαμόγελό σου, και να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι πάντα καλά. Ήταν τιμή μας και χαρά μας. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι πάντα καλά. Περνάμε στο επόμενο μας θέμα.